centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Στην καθημερινότητά μας λοιπόν και στα πλαίσια της καθημερινότητας και της επιστροφής της ζωής μας, λένε ότι μπορεί να είναι και το Ραν Γκρις, κυρία Σπύρου. Γιατί όχι, βεβαίως και να είναι. Υπάρχει μια υποθετική ερώτηση. Εάν όλοι ψήφισαν όπως ψηφίσατε εσείς και ο κύριος Ευαγγέλου, το Ραν Γκρις δεν θα γινόταν. Ουσιαστικά η ψήφος σας σημαίνει ότι δεν θέλατε το Ραν Γκρις? Όχι, σε καμία περίπτωση. Για να μας το διευκρινίσετε. Βεβαίως. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε και το βήμα, γιατί διαβάζοντας απλώς τα site, ο κόσμος μπορεί να έχει λάθος εντύπωση. Ναι. Καταρχήν, το ότι συγχαίρω την διοργάνωση του Ραν Γκρις το δείχνω από τη συμμετοχή μου κάθε χρόνο. Ναι. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Προσωπικά τρέχω και σε αγώνες ορεινού τρεξίματος. Και γι' αυτό μας έκανε εντύπωση ότι καταψηφίσατε τη χρηματοδότηση του Ραν Γκρις. Ακριβώς. Καμία σχέση δεν έχει το ότι καταψήφισα στην Οικονομική Επιτροπή με το αν πιστεύω ότι είναι ένας διαγωνισμός που φέρνει στην πόλη. Προάγει το ευζήν, τον αθλητισμό και όλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Και μάλιστα εχθές είχα και προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Ράπτη του ΣΕΓΑΣ, ο οποίος ζήτησε να με δει, ένας ευγενέστατος κύριος. Και είπα βέβαια ότι θα είμαι δίπλα τους και του χρόνου, ναι. Και γιατί όχι να κάνουμε και ορεινούς αγώνες και να βοηθήσω όσο μπορώ. Εδώ όμως υπάρχει φέτος ένας διαχωρισμός, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχει παντού στη ζωή μας όμως, κυρία Σπύρου. Και στο εστιατόριο και στο πάρκο. Λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει παντού στη ζωή μας και ακριβώς επειδή οι ανεβολίαστοι πολίτες ήδη έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς, τουλάχιστον ας μείνουμε στα νόμιμα, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι. Είναι επικίνδυνο. Αύριο μεθαύριο μπορεί τα ραδιόφωνα, παραδείγματος χάρη, εσείς να πάρετε μια απόφαση που δεν θέλετε να βγάζετε στον αέρα ανεμβολία στους πολίτες. Δηλαδή πρέπει να είναι και σωστό. Όχι. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομοθεσία. Με την ευκαιρία, μισό λεπτό, μια και το λέτε. Είστε εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί? Νομίζω ότι εάν θα το πω δημόσια, ναι, μπορεί να επηρεάσω είτε θετικά είτε αρνητικά τον κόσμο και δεν θα το ήθελα. Μάλιστα. Δεν θα σας απαντήσω, ωστόσο δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικά, όποιος θέλει να με ρωτήσει. Να του πω. Καταρχήν είμαι ο πλέον δημοκρατικός άνθρωπος, αυτό πρέπει να μείνει, έτσι, και σέβομαι απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Ναι. Πάντως, δηλαδή, μπράβο σε αυτούς που εμβολιάστηκαν, μπράβο και σε αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν. Ο καθένας για μένα είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, κατά της οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω. Τώρα, όμως, με κάποιον τρόπο, γιατί εδώ για το πώς θα γίνει ένα Ραν Γκρις, δεν αποφασίζει ούτε ο Δήμος, από ό,τι καταλάβαμε νωρίτερα από αυτά που μας είπε ο κ. Δοκόπουλος, ούτε η Περιφέρεια, αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή. Ουσιαστικά αποφασίζει το κράτος και βάζει και για φέτος ειδικά σφιχτούς περιορισμούς. Δηλαδή, αν θέλουμε να τρέξει το Ραν Γκρις, να γίνει φέτος η διοργάνωση, χωρίς να έχουμε παράπλευρες απώλειες, και καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Βεβαίως. Θα πρέπει να μπουν δυστυχώς περιορισμοί. Εδώ είναι το λάθος, κύριε Νατσούλη. Κάνει λάθος ο αντιδήμαρχος εδώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ ζήτησα να μου φέρουν την νομοθεσία, η οποία απαγορεύει σε εξωτερικό χώρο αθλητές να τρέχουν. Δηλαδή, εκεί ας μείνουμε, σας παρακαλώ. Είμαι και εγώ υπέρ, εννοείται, της προστασίας. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ρισκάρω την υγεία των δρομέων και των συμπολιτών και τη δική μου και οποιοδήποτε. Όμως, αυτή τη στιγμή ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μεικτούς, είτε εμβολιασμένους είτε ανεμβολίαστους. Δηλαδή, σε άλλους αγώνες που μπήκα να δω, ορεινού τρεξίματος κτλ., φτάνει το rapid ή το εργαστηριακό μοριακό τεστ. Δηλαδή, πού στηρίχτηκαν εγώ εκεί, καταλάβατε, από τη στιγμή που... Δηλαδή, να σας το θέσω αλλιώς. Πείτε ότι γίνεται ο διαγωνισμός. Μα τον κύριο Ράπτη τον βρήκατε, είπατε. Γιατί δεν το ρωτήσατε τον ίδιο τον κύριο Ράπτη, που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή και ψηφχή, βεβαίως, του... Ναι, βεβαίως, και τον ρώτησα. Ο άνθρωπος μου είπε ότι ήρθε γενική οδηγία προς το Ραν Γκρις όλης της Ελλάδας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν σημαίνει όμως για μένα ότι είναι και το απόλυτο ανώνυμο αυτό. Παραδεκτό, καταλάβατε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι αγώνες, σας λέω, ορεινού τρεξίματος που γίνονται σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και παίρνει ο κόσμος
συμμετέχει με Rapid ή Μοριακό. Άρα μισό λεπτάκι, για να το καθαρίσουμε εντελώς. Η αρνητική σας ψήφο λοιπόν στη χρηματοδότηση του Rank Greece ήταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί δεν συμμετέχουν οι ανεμβολίαστοι. Φυσικά. Γιατί... Όχι, γιατί δεν συμμετέχουν, γιατί τους αποκλείουμε. Μάλιστα. Καταλάβατε, ελάτε λίγο και στη θέση, εγώ θα κοιτάξω τη θέση μου σαν Δήμος. Λοιπόν, ο Δήμος... Γιατί το επαναλαμβάνω, κυρία Σπύρου, αν όλοι στην Οικονομική Επιτροπή ψήφισαν όπως εσάς και τον κύριο Ευαγγέλου, δεν θα γινόταν το Ράγκρις. Δηλαδή, χωρίς αυτά τα χρήματα, για τα τισέρτς, για το ξενοδοχείο, για τις τέντες, δεν γίνεται Ράγκρις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ένα Ράγκρις, το οποίο απευθύνεται στους μισούς συμπολίτες μου, ναι. Τι να σας πω, ας μην γινότανε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω πώς το βλέπετε, δηλαδή είμαστε Δήμος Καστοριάς. Ο ανεμβολίος σας, συγκάτοικός σας, τέλος πάντων η γειτονά σας, πληρώνει τα ίδια τέλη με εσάς. Μάλιστα. Έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο και ο Δήμος απέναντί του. Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Συμφωνούμε. Δηλαδή θα κάνουμε εμείς δαπάνες του Δήμου, θα χρηματοδοτούμε πράγματα τα οποία... αντιδημοκρατικά, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, ρατσιστικά. Βγάζουν εκτός ζητάτε... τους μισούς συμπολίτες. Ναι, αλλά τι να κάνει η Οργανωτική Επιτροπή όταν έχει αυτή την οδηγία από το κράτος, να παρανομήσει. Θα μπορούσατε να αντιδράσουν αρχικά, δηλαδή, εγώ θεωρώ. Θα μπορούσατε να πείτε όχι. Γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια αυτό που λέει το κράτος και θα βάλουμε μέσα για τους ανεμβολίαστους. Όχι, όχι, όχι. Και σας το ξαναλέω. Δεν πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Τι λέει το κράτος και τι λέει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ναι, κτλ. Έχει γίνει μια παρανόηση εδώ. Θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι φορείς του Ράγκρις από την αρχή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να διορθωθεί αυτό. Δεν πιστεύω δηλαδή. Άρα ότι... τα έχετε με την Οργανωτική Επιτροπή του Ράγκρις και όχι με τον Δήμο. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Κοιτάξτε, με κανέναν δεν τα έχω. Γιατί και με τους ανθρώπους που μίλησα, ναι, καταλαβαίνω ότι και αυτοί προσπαθούν να κρατήσουν το θεσμό. Σας λέω, είχαμε μια πάρα πολύ επικοινωνική και ήρεμη συζήτηση με τον κύριο Ράπτη. Σε φιλικό επίπεδο, ότι εννοείται ότι θα είμαστε δίπλα τους αρρωγοί και να κάνουμε και άλλα πράγματα. Γιατί όχι, αλλά θα δείτε ότι και η συμμετοχή θα είναι πολύ περιορισμένη φέτος. Δηλαδή αυτό θα κάνει κακό ούτως ή άλλως στο Ράγκρις. Αλλά θέλω πάλι, σας λέω, να μείνουμε στο τυπικό και στο νόμιμο. Και ρωτώ, έκανα την ίδια ερώτηση χθες και στον κύριο Ράπτη. Ναι. Εάν στο διαγωνισμό δίπλα στους αθλούμενους κατεβούν 10-20% άτομα και μπλεχτούν με δικά τους φανελάκια μέσα στο διαγωνισμό και δεν, ναι, έχουν εμβολιαστεί, πιστεύετε ότι θα τους ενοχλήσει κανείς? Μάλιστα. Ο νόμος δεν το απαγορεύει. Ωραία. Στο σκεπτικό της μειοψηφίας σας βλέπω εδώ ότι λέτε μειοψηφό και τα λοιπά, διότι θεωρώ τον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων αθλητών και παιδιών απαράδεκτο, αντισυνταγματικό και ρατσιστικό. Ναι, και λέτε και συμπληρώνετε, δεν μπορεί ο Δήμος Καστοριάς να χρηματοδοτεί εκδηλώσεις οι οποίες αποκλείουν υγιέστατους συμπολίτες μας. Ακριβώς. Όταν θα κάνει το Rapid δηλαδή Test και το εργαστηριακό ότι... έλεγχο. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι κακός ο Δήμος Καστοριάς χρηματοδοτεί σήμερα το Rank Greece? Κοιτάξτε, την ημέρα που το ψήφιζα πίστευα, ναι, ότι κακός το χρηματοδοτεί. Ωστόσο, σας λέω, δεν ήθελα να το τραβήξω περαιτέρω γιατί βρέθηκα και με τους ανθρώπους και εντάξει, είπαμε να δώσουμε όλοι τόπο στην οργή για να συνεχίσει ο θεσμός κτλ. Αν ρωτάτε όμως τη γνώμη μου, όπως την έγραψα κιόλας, ναι, η γνώμη μου είναι αυτή. Δηλαδή, σήμερα είναι αυτό, αύριο μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα, κύριε Νατσουλή. Εγώ αντιδρώ σε αυτά, σε αυτούς τους διαχωρισμούς, όταν δεν υπάρχει λογική, προσέξτε με, σαν πολίτης. Έχω κάνει τα πάντα, ό,τι η νομοθεσία ζητάει. Δηλαδή, καθίσαμε και στο σπίτι μας, σε lockdown, πόσο καιρό, διενεργούμε rapid test συνεχώς και τα λοιπά, τα παιδιά μας, μάσκες, τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε αντίθετοι. Όμως, αν γίνονται, πώς να σας πω, και πάνω από τον νόμο, αν αρχίσουν τέτοιες ομάδες να σκέφτονται έτσι και να γίνεται συνεχώς και... Πιο έντονο αυτό, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Δηλαδή τι θα χωρίσουμε την κοινωνία σε δύο κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι ήδη χωρισμένη, κυρία Πολύ Σπύρο. Κακός για μένα και θα σας πω και κάτι Πολύ άλλο, το οποίο όλους, πρέπει, αλλά... πρέπει να ακουστεί, κύριε Νατσουλή. Είδατε, να μια οδηγία, είδατε βγήκε μια οδηγία πρόσφατα που θέλει οι εμβολιασμένοι για να πάνε στον οδοντίατρο να κάνουν rapid test. Το είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Παπαφιλίππου εδώ. Ωραία. Αυτό και από μόνο του δείχνει ότι η πολιτεία είναι στραμμένο το βλέμμα της και προς τους εμβολιασμένους, διότι δεν ξέρω εσείς αν έχετε στο κοντινό σας περιβάλλον, εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω τουλάχιστον 15 άτομα φίλους μου. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαφιλίππου, γιατί είναι πολύ, πολύ φρέσκα, έτσι, τελικά οι εμβολιασμένοι θα πηγαίνουν χωρίς να χρειάζεται να έχουν το τεστ μαζί τους. Ωραία. Και από Μοριακό οι ανεμβολίαστοι πάμε σε rapid.
Ωραία, ωραία. Όμως βλέπετε ότι έχει γίνει παραδοχή στην τηλεόραση άπειρες φορές από τους γιατρούς ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν. Φυσικά, φυσικά. Και σας λέω, γνωρίζω στο κοντινό μου περιβάλλον. Πάρα πολλούς, και εμείς. 15 άτομα πλήρως εμβολιασμένοι που είναι στο κρεβάτι. Και εμείς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο διαχωρισμός αυτή τη στιγμή είναι αδικός. Δηλαδή, μπορείτε, αν καταλαβαίνω τι λέτε αυτή τη στιγμή, μπορεί δηλαδή να αποκλείεται ένα υγιέστατο συμπολίτη μα από το εξωτερικό και ένα εμβολιασμένο μπορεί να νοσεί να τρέξει. Ακριβώς. Και πείτε μου εσείς αν υπάρχει λογική σε αυτό. Θα έπρεπε και οι εμβολιασμένοι να κάνουν εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και οι ανεμβολίες, οι οποίοι είναι υγιείς άνθρωποι. Άρα, καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, υπό αυτούς δηλαδή τους όρους, επειδή είστε κάθε χρόνο στο Rank Greece, θα είστε φέτος? Όχι, δεν θα είμαι φέτος. Δεν θα είμαι φέτος. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας? Και για ένδειξη διαμαρτυρίας, πρωτίστως γι' αυτό. Μάλιστα. Ναι. Δεν θα είμαι, όμως σας λέω ότι θα στηρίξω οτιδήποτε καλό είναι για την πόλη μου και τους συμπολίτες μου. Απλά, καταλάβετε και εμάς, θα πρέπει εγώ δηλαδή σαν Κατερίνα Σπύρου νιώθω ότι σε τέτοιους άδικους διαχωρισμούς οφείλω να αντιδρώ. Όταν, προσέξτε το και αυτό, πηγαίνει ο καθένας στο γυμναστήριό του σε κλειστό χώρο σήμερα με rapid test. Το καταλαβαίνετε. Συνευρίσκεται δηλαδή με τόσους αθλητές μέσα σε κλειστό χώρο που υδρώνουν, που η ανάσα είναι έντονη κτλ. Με ένα απλό rapid test. Και δεν μπορούν να τρέξουν σε εξωτερικό χώρο με rapid test όταν και ο νόμος τους το δίνει. Δηλαδή κάνουμε από μόνοι μας διαχωρισμό. Όχι, δεν μπορώ να το επικροτήσω αυτό. Με συγχωρείτε πολύ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμένετε σε αυτήν την απόφασή σας. Βεβαίως, εύχομαι πραγματικά στο ΣΕΓΑΣ και στη διοργάνωση να πάει καλά. Ναι, γιατί χάνουμε πράγματα, κυρία Σπύρου, από το όνομά μας και δεν θέλουμε να τα χάνουμε πραγματικά. Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Και θα δείτε δεν πρέπει ότι να δεν χάνουμε θα πράγματα όμορφα από το όνομά μας, έτσι. Θα το δείτε ότι δεν θα υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, εάν θα επιτρέπανε και στους ανεμβολίες τους με rapid test, η διοργάνωση θα είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Καταρχήν, όλα τα παιδάκια που τρέχανε, πόσα παιδιά, πάνω από 500 παιδιά. Αποκλείονται. Αποκλείονται. Προφανώς για αυτούς τους λόγους αποκλείονται. Και το πλαφόν από 3.000 άτομα έχει πέσει, όπως μας λέει ο κύριος Δράπτης στην εκπομπή μας, στα 1.500. Εγώ αμφιβάλλω αν θα είναι και 1.500. Ναι, δεν ξέρουμε αν θα το πιάσουμε αυτό το όνομα. Μακάρι να το πιάσουμε, αλλά θα δείξει. Αλλά σίγουρα δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, θα λέμε τη γνώμη μας ελεύθερα, δημοκρατία έχουμε και θα τη στηρίζουμε με επιχειρήματα. Σας λέω, αυτό τώρα έγινε παρατύπως, ας πούμε. Έγινε κατά λάθος, δεν δώσαν την απαραίτητη προσοχή, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορεί η νομοθεσία να στους αγώνες του δρόμου να είναι διαφορετική από ό,τι στους αγώνες του βουνού, για παράδειγμα. Παντού σας λέω παίρνεις μέρος με rapid test τιμωριακό. Δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί. Εδώ έρχεται ένα μήνυμα που λέει μπράβο στους ανεμβολίους τους. Γιατί λέτε ακριβώς? Γιατί γεμίζουν και οι ΜΕΘ και μετά δεν βρίσκουν παιδιά. Αναφέρεται στο περιστατικό του 15χρονου από την Καστοριά που δεν μπορούσε να βρει κρεβάτι ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί λέτε μπράβο στους ανεμβολίους? Ακούστε λίγο, κύριε Νατσούλη. Τώρα, ας μην πιανόμαστε με τις λέξεις. Μπράβο στους μεν, μπράβο και στους δε. Το είπα για να δείξω ότι δεν διαχωρίζω κανέναν. Μπράβο και στους δυο, πρέπει να πω εγώ. Δεν είπατε μόνο στους ανεμβολίους. Ακριβώς. Προς Θεού τώρα, αν πιανόμαστε από λέξεις και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις, είμαι ξεκάθαρη. Είμαι υπέρ της δημοκρατικής οδού σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Αλίμονο αν καταληθεί η δημοκρατία μας, η ελευθερία του λόγου και της απόφασης του τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπος στο σώμα του και στην υγεία του με τον πρώτο ιό, την πρώτη πανδημία. Δηλαδή, αν έρθει χειρότερα στη ζωή μας, τι θα γίνει? Θα πάρουμε τα όπλα? Λίγο ψυχραιμία εγώ συνιστώ στον κόσμο, να μην φανατίζεται και θα πρέπει να είμαστε μια γροθιά δεμένοι όλοι για να ξεπερνάμε τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα και ανθρώπινα. Να μην φτάσουμε να γίνουμε απάνθρωποι, κύριε Νατσούλη. Πραγματικά, δυστυχώς, μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για τους συμπολίτες μας. Πόσο έχει απομονωθεί ο άνθρωπος από άνθρωπο και το πόσο έτσι αυτό ακριβώς που μας λείπει, η κοινωνική επαφή, και μας έχει κάνει δύσκολους ανθρώπους. Μας έχει κάνει δύσκολους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Εμένα αυτό με στεναχωρεί πολύ. Μοχλιασμένους ανθρώπους. Και με αγάπη μιλώ στους συμπολίτες μου. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Θέλω να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι και να προτεύει η λογική. Να βάζουμε τη λογική. Τα παιδάκια μας αυτή τη στιγμή είναι στο σχολείο. Με self-test, με απλό self-test. Κάνουμε όλη μια προσπάθεια να ξαναμπούν. Και με κρίσματα το τι βλέπετε καθημερινά όμως. Πριν βγούμε, ανακοίνωσα ότι σήμερα. Τα περιμένουμε αυτά, κύριε Νατσούλη. Μια πανδημία δεν περνάει. Σε κρούσμα, σε 2 σε νηπιαγωγεία και 4 σε δημοτικά. Αυτά είναι σήμερα. Ναι, τα περιμένουμε αυτά.
Και το χειμώνα, εγώ πιστεύω, θα γίνει και η χειρότερη κατάσταση. Όμως είδατε και οι ειδικοί είπαν ότι σιγά σιγά πρέπει να επιστρέψουμε στη ζωή, τα παιδάκια να πάνε στο σχολείο. Λοιπόν, πώς μπορεί να είναι όλα μαζί εκεί με ένα self-test και να μην μπορούν να πάρουν μέρος να τρέξουν στον αγώνα. Εντάξει. Δεν θέλω όμως να το συνεχίσω, γιατί πραγματικά. Ναι, γιατί μπορεί έτσι. Όπως τα λέτε, μπορεί να θεωρηθείτε αρνείς ή αντεμβολίστρια, όπως λέγεται. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Τι σας είπα ξεκινώντας. Δημοκρατία, σέβομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να θεωρηθούμε αντιεμβολιαστές όταν έχουμε κάνει όλα τα εμβόλια στα παιδιά μας κτλ. Τι πιο ξεκάθαρο, ξεκαθάρισα τη θέση μου από την αρχή. Δεν κατηγορώ ούτε τους μεν ούτε τους δε. Είναι δικαίωμά τους. Μάλιστα. Νομίζω, κύριε Σπύρου, μένουμε σε αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι παραπάνω να προσθέσετε. Τίποτα. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου στο διαγωνισμό να πάρει ο καλύτερο μπορεί. Τουλάχιστον δεν θα συμμετέχετε. Τουλάχιστον θα πάει να δείτε λίγο. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ήταν για μένα, εκτίμησα φοβερά την συνάντηση που είχα χθες με τον πρόεδρο. Έτσι. Ναι. Είπαμε κάποια πράγματα μεταξύ μας. Μήπως αν αυτή η συνάντηση είχε γίνει πριν τη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, θα αλλάζατε και την ψήφο σας? Όχι, όχι, όχι. Αυτό το ξεκαθάρισα και στον κύριο Ράτση και το σεβάστηκε απόλυτα. Δεν είναι στο χέρι τους, καταλάβατε, δεν ήταν στο χέρι τους. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και ακριβώς δεν έχω κάποιο πρόβλημα ούτε με το ΣΕΓΑΣ ούτε με την. Απλά είναι ο τρόπος όμως να αντιδράσω. Γιατί αυτό είναι το σωστό, γιατί η αντίδρασή μας αυτή, ξέρετε, από το ΣΕΓΑΣ μεταφέρθηκε και κάτω, στην Αθήνα, στα κεντρικά. Μάλιστα. Οπότε έπιασε τόπο, να ξέρετε. Δηλαδή δεν έγινε χωρίς λόγο. Επίσης ξέρουμε ότι έχουμε μειοψηφία και ότι θα περνούσε αυτό. Όμως σας λέω, πρωτίστως θέλω να λέω και να ψηφίζω με την καρδιά μου αυτό που πιστεύω. Λοιπόν, κυρία Σπύρου, μένουμε σε αυτά και μακάρι να πάνε καλά στον αγώνα τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.